είναι γραμμένη στο Ευαγγέλιο και η εξής θαυμαστή ιστορία που ακούγεται τη Μεγάλη Δευτέρα στην Εκκλησία μας. Μόλις ο Χριστός μπήκε στα Ιεροστόλυμα, σε κάποια στιγμή πείνασε, είδε μια κατοπράσινη σκιά με κεντρικό δρόμο των Ιεροσολύμων. Πήγε λοιπόν κοντά της και έψαξε να βρει σίκο επάνω της. Και επειδή δεν βρήκε σίκο, την καταπράστηκε και η σκιά ξεράθηκε μπροστά σε όλους όσους έκπληκτοι έβλεπαν μια κατοπράσινη σκιά σε λίγα λεπτά να ξεραίνεται. Όπως σημειώνεται όμως, τότε δεν ήταν ο κατάλληλος καιρός που έβγαζαν οι σικιές σίκα. Οπότε σε τι έφταιγε η σικιά στον Χριστό? Ήθελε να την εκδικηθεί? Γιατί ο Χριστός έπραξε κάτι τέτοιο? Καταρχήν ο Χριστός ήθελε να δώσει ένα μήνυμα σε όσους ήθελαν να τον σκοτώσουν. Ήταν μάρτυρες του θαύματος. Πως θα έπρεπε να άλλαζαν στάση απέναντι στον Χριστό, καθότι εκείνος ο οποίος ξέρανε μια καταπράσινη σικιά με έναν λόγο σε λίγα λεπτά, σίγουρα είχε αρκετή δύναμη να τους τιμωρήσει για τη στάση, αν το ήθελε. Δυστυχώς, το μήνυμα δεν λήφθηκε από τους ασυνείδητους Φαρισαίους. Αφετέρου, ο Χριστός ήθελε να δώσει σε όλους το μήνυμα να μην γίνουμε όπως η σικιά που έδινε καρπούς μόνο μια εποχή του χρόνου. Πρέπει ολόκληρονα και συνέχεια να δίνουμε καρπούς ως άνθρωποι. Πρέπει ολόκληρονα και συνέχεια να χρησιμοποιούμε τα τάλαντά μας για καλό όλων. Πρέπει ολόκληρονα και συνέχεια να υπηρετούμε, να αγαπούμε και να βοηθούμε τους συνανθρώπους. Να λοιπόν, πως μέσα από αυτήν την μικρή ιστορία βγαίνουν μηνύματα τόσο βαρισμένα που δικαίως δίνουν στην ιστορία αυτή μια θέση να ακούγεται εντός της Μεγάλης Εβδομάδας.